Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει μια συνεδρίαση σήμερα που αφορά το προϋπολογισμό του Δήμου μας. Όμως η υπομονή του καθενός αρχίζει να σταματάει εκεί που αρχίζει να νιώθει ότι προσβάλλεται. Και αυτή η παράταξη της ισχυρής κεφαλονιάς αρχίζει να νιώθει ότι προσβάλλεται όταν προσπαθούν να μειώσουν αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται στο νησί με φεδρά επιχειρήματα στελέχη της αντιπολίτευσης. Και εξηγούμε τι εννοώ. Ο κύριος Μιχαλάτος πολλές φορές ξύνεται στη γλίτσα του Τσοπάνη. Κάποιες φορές έχει πάρει απαντήσεις, κάποιες φορές έχουμε αποφύγει να του δώσουμε απαντήσεις και θα αποφύγω και σήμερα να του δώσω απαντήσεις. Θα πω μόνο δύο λόγια και δεν θέλω να θεωρηθεί ούτε αντιπαράθεση, ούτε λόγια προσβλητικά στο πρόσωπό του, απλά μια καταγραφή των πραγμάτων. Ποια είναι η καταγραφή? Κάνει κάποιους συλλογισμούς εδώ και νομίζει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι μασάνε κουτόχορτο στην Κεφαλονιά, σε ένα λαό που παγκοσμίως φημίζεται για την ευφυΐα του. Ο κύριος Μιχαλάτος εξακολουθεί επί σειρά ετών να νομίζει ότι τρώει κουτόχορτο. Τα ίδια του έλεγε και το 2009, τα ίδια του έλεγε για τις εκλογές του 10 εννοώ, τα ίδια του έλεγε και το 2014, τα ίδια του λέει και το 2019. Η κασέτα αυτή, κύριε Μιχαλάτε, έχει πολυπαιχθεί. Δεν πουλάει πλέον εισιτήρια. Δεν πουλάει. Ο Κεφαλονίτης γνωρίζει καλά ένα πράγμα. Ότι αν η Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά με αυτή τη δημοτική αρχή έγιναν 10 πράγματα και δεν έγιναν 20, έχει αιτία και ονοματεπώνυμο αυτό. Και η αιτία και το ονοματεπώνυμο λέγεται κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νησιού. Γιατί το λέω αυτό? Ας βρεθεί κάποιος να μου πει ποια είναι τα χρήματα τα οποία ήρθαν στο νησί μου μετά από ενέργειες της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Κουράστηκα να διαβάζω τα site του κυτρινισμού της Κεφαλονιάς ότι να αυτά που έφερε η βουλευτής και να αυτά που έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έφερε η βουλευτής και τι γράφουν σε αυτά τα άθρα τους? Ότι έστειλε, λέει, τα λεφτά για την πυροπροστασία. Για φανταστείτε λοιπόν ποια κυβέρνηση και ποιος υπουργός εδώ και δεκαετίες δεν στέλνει τα λεφτά για την πυροπροστασία. Τι έστειλε, λέει, τα λεφτά για τις σχολικές επιτροπές. Και ποιος θα πρέπει να τα στείλει δηλαδή? Ο Μπούς από την Αμερική ή ο, πώς τον λένε, το σημερινό πρόεδρο της Αμερικής. Η κυβέρνηση έπρεπε να τα στείλει. Και κάθεται και αθρίζουν αυτά που το κράτος οφείλει να στέλνει κάθε χρόνο στο Δήμο. Κάθονται και τα αθρίζουν και τα μετατρέπουν διενεργειών της βουλευτής ή διενεργειών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Εδώ θέλουμε να μας πείτε αυτή τη δημοτική αρχή στα 5 χρόνια που πέρασαν πόσα χρήματα έστειλε στο Ταμείο του Δήμου η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πέστε μας τι μας έβαλε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πέστε μας πότε μας πήραν από το χέρι να μας πάνε σε ένα Υπουργείο και να πούνε ελάτε εδώ να σας υπογράψουμε αυτό το έργο. Ποτέ, κύριοι. Το μόνο το οποίο έκανε αυτή η δημοτική αρχή ήταν στην πιο δύσκολη δημοσιονομική εποχή που βίωσε η χώρα από τον πόλεμο και μετά να παράγει έργα. Να παράγει έργα μόνη της, με τη δύναμή της, με τις δυνατότητες, με το ταμείο της και με το νοικοκυριό που επέφερε στο Δήμο. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι Κεφαλονίτες και όλες οι Κεφαλονίτισσες. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, τρία πράγματα είναι αυτά που καθόρισαν αυτή τη δημοτική θητεία, αλλά και την προηγούμενη. Η εντυμότητα των μελών της Δημοτικής Αρχής, τα έργα που πραγματοποίησε και η μάχη της καθημερινότητας που κέρδισε. Και εξηγούμε ένα-ένα. Μάλλον θα ξεκινήσω από το τελευταίο, από την εντυμότητα. Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αντί να στείλει ένα ή δύο ή τρία ή πέντε ή δέκα κονδύλια όσα μπορούσε στην Κεφαλονιά να παράγουμε έργο, το μόνο που έστερνε τα τελευταία 5 χρόνια ήταν τις στρατιές των ελεκτών, φτάνοντας μέχρι τους επιθεωρητές της Γενικής Γραμματείας της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Διαφθοράς να ελέξουν το Δήμο Κεφαλονιάς. Και ενώ μας έλεξαν στρατιές από υπηρεσίες, στρατιές από επιθεωρητές, το μόνο που κατέληξαν είναι ότι τα μέτωπά μας παρέμειναν καθαρά, εμείς παραμείναμε όρθια, τα στελέχη μας πεντακάθαρα, πράγμα πρωτόγνωρο για δημοτική αρχή μετά από τόσα χρόνια να μην μπορούν να επισυνάψουν ούτε για ένα ευρώ.
να καταγράψουν ούτε ένα ευρώ λάθος στη διαχείριση αυτής της δημοτικής αρχής. Άρα και στην καθημερινότητα με τα λιγοστά χρήματα που είχαμε κερδίσαμε, και στον τομέα των έργων κερδίσαμε και την εντυμότητα την κατακτήσαμε. Πάμε στο δεύτερο. Έργα. Ποια είναι τα έργα που ξετυλίχθηκαν? Μήπως δεν είναι αυτή η δημοτική αρχή που έβαλε τέλος στο έσχος των βόθρων του πόρου? Ποιος τον έβαλε? Κάποια άλλη δημοτική αρχή κατήργησε τους βόθρους στον πόρο? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε τον κεντρικό δρόμο της Κάλας και σήμερα ένα χωριό πρότυπο? Κάποια άλλη δημοτική αρχή, όπως σας είπε ο συνάδελφος ο Ανουσάκης, έφτιαξε το Λιξούρι το Δοκιδίδης Βαλεντής? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έκανε την αποκατάσταση όλων των κοινόχρησων χώρων μετά τους σεισμούς? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε το Ενιδρίο στο Λιξούρι? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε το λιμάνι και τον παραλιακό δρόμο? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε τη γέφυρα Λαχαναγορά στο Αργοστόλι? Κάποια άλλη δημοτική αρχή φτιάχνει τώρα το Μαϊστράτο? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε την κεντρική πλατεία? Κάποια άλλη δημοτική αρχή φτιάχνει το λιμάνι? Κάποια άλλη δημοτική αρχή έφτιαξε την οδό Παναγή Βαλιάνου? Κάποια άλλη δημοτική αρχή φτιάχνει την οδό Ριζοσπαστών? Κάποια άλλη δημοτική αρχή φτιάχνει την οδό 21η Μαΐου? Κάποια άλλη δημοτική αρχή φτιάχνει την οδό Βλαβράγκα που ξεκινάει σε 5 μέρες? Ή μήπως, κύριοι, κάποια άλλη δημοτική αρχή, μια και αναφερθήκατε σαν πανόστρατες, κύριε Μιχαλάτε, ότι διαφερθήκαμε για το κέντρο του Αργοστολού και για τις απανόστρωτες, μήπως κάποια άλλη δημοτική αρχή κατήργησε τους καρκινογόνους αμυαντοσωλήνες που μαστίζουν την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας του νησιού? Μήπως κάποια άλλη δημοτική αρχή, περνώντας εκεί, πηγαίνοντας προς Ισάμι, κοιτάξτε λίγο δεξιά να δείτε ένα από τα τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια της Ελλάδας που σε 20 μέρες θα πίνει νερό Αργοστολιώτης και θα πίνει εφιαλωμένο νερό στη βρύση του, όταν ποτέ καμία δημοτική αρχή στην ιστορία αυτής της πρωτεύουσας δεν κατάφερε να κάνει αυτό το μεγάλο έργο υποδομής? Μήπως δεν βλέπετε, βγαίνοντας από το Αργοστόλι στο αριστερό σας χέρι, το συγκρότημα του γυροκομείου να περιμένει σχεδόν έτοιμο να φιλοξενήσει την τρίτη ηλικία της πατρίδας μας? Και έρχεστε να μιλάτε εσείς για μια δημοτική αρχή που στη δυσκολότερη δημοσιονομική εποχή της χώρας, χωρίς να έχει βουλευτεί το νησί και με μια κυβέρνηση που αντί να στέλνει λεφτά, στέλνει τις στρατιές των επιθεωρητών για να μας βρει κάπου λάθος, και μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες εμείς καταφέραμε αυτά τα πράγματα, μιλάτε ότι έχετε προοπτική σε μια κεφαλονιά να επιβιώσετε πολιτικά? Σε ποια κεφαλονιά, κύριε Μιχαλάτε? Η κεφαλονιά έχει ως παράταξη ότι μόνη της την ισχυρή κεφαλονιά. Την είχε, την έχει και το Μάη θα την έχει εκ νέου, που θα της ανανεώσει τη θητεία της για τα επόμενα χρόνια να ολοκληρώσει ένα μεγαλόπνο έργο που έχει. Γιατί το έργο μας δεν σταματάει τα έργα. Διότι εμείς τις υποσχέσεις μας κάναμε έργα. Και το ξέρει ο λαός. Έχουμε κερδίσει τη μάχη της αξιοπιστίας απέναντι στην τοπική κοινωνία. Και την έχουμε κερδίσει τη μάχη της αξιοπιστίας μέσα από αντίξωες συνθήκες. Όταν μερίδα του πολιτικού κόσμου της Κεφαλονιάς με 32 ανώνυμες καταγγελίες προσπαθούσε να σταματήσει τα έργα της πρωτεύουσας και να μείνουν τα μπάζα στην κεντρική πλατεία. Εμείς έχουμε δώσει μάχες στα Μαρμαρένια Αλόνια. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, ότι γνωρίζουμε, ότι ξέρουμε, ότι είμαστε άξιοι, ότι μπορούμε ό,τι κάναμε στην πρωτεύουσα να το κάνουμε και στην περιφέρεια της Κεφαλονιάς. Και όταν η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νησιού και η ενδεχόμενη πολιτική αλλαγή που είναι μπροστά μας θα είναι σύμμαχος σε αυτή τη δύναμη που έχουμε, σε αυτό το έμπειρο στελεχειακό δυναμικό και σε αυτή την ορμή που έχει παραταξή μας, να είστε σίγουροι ότι θα μιλάμε για μια κεφαλονιά πρότυπο. Για μια κεφαλονιά που, όπως καταφέραμε τους 200.000 επισκέπτες να τους φτάσουμε στους 500.000, αυξάνοντας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που παράγει η Κεφαλονιά και κάνοντας την πίτα μεγαλύτερη και πλουσιότερη το κομμάτι του κάθε Κεφαλονίτη, έτσι θα κάνουμε αυτή την πατρίδα πρότυπο και θα τη δώσουμε τη θέση που πρέπει και της αρμόζει στο διεθνές γίγνεσθε. Η ισχυρή Κεφαλονιά θα είναι εδώ και τα επόμενα 4 χρόνια και έχει να ψηφίσει πολλούς ακόμη προϋπολογισμούς που εσείς από αυτά τα έδρανα πάλι θα καταγγέλλετε όσοι συνηθίζετε συνεχώς. Πριν πάω σε ψηφοφορία, θα ήθελα να